ο Λέοναρντ Όιλερ θεωρεί το πατέρας της θεωρίας γράφων. Όταν έχασε την όρασή του, δήλωσε πως αυτό τον βοήθησε να γίνει παραγωγικότερος. «Now I have fewer distractions», έλεγε. Και πραγματικά ήταν ο κατεξοχήν μαθηματικός του 18ου αιώνα, ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς που έχουν υπάρξει ποτέ, η συνεισφορά ήταν τεράστια στη μαθηματική ανάλυση, στη μηχανική, στην αστρονομία και φυσικά στη θεωρία γράφων. Για να καταλάβουμε το μέγεθός του, ο πολύ μεγάλος επιστήμονας Λαπλάς έλεγε πως όλοι πρέπει να διαβάζουν Νόιλερ γιατί θεωρείται ο κύριος όλων τους, όλων των εργασιών που είχαν βγάλει δηλαδή, οι σπουδαίοι αυτοί επιστήμονε. Αυτό που είναι εντυπωσιακό όμως είναι ότι παρόλο που έχασε την όρασή του, ήταν πάρα πολύ παραγωγικό ω προ τα βιβλία και τι εργασίε που δημοσίευσε. Δημοσίευσε περισσότερα από 500 βιβλία όσο ήταν εν ζωή και άλλα 400 βιβλία και εργασίε δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατό του. Εφήβρε πολλού από του σύγχρονου μαθηματικού συμβολισμού που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, η Μήτωνο, η Μήτωνο, η δημιούργησε τους κανόνες του παιχνιδιού Σουντόκου, Επίσης έλυσε τον άλυτο γρίφο μέχρι τότε των επτά γεφυρών του Κένιγσμπεργκ. Θεωρείται ο πατέρας της θεωρίας γράφων ακριβώς για όλη αυτή τη συνεισφορά του και τη συμβολή του. Όπως καταλάβατε σήμερα θα μιλήσουμε για τους κύκλους και τα μονοπάτια Όιλερ. Θα αναφερθούμε σε κάποιες εισαγωγικέ έννοιες που είχαμε δει και στα προηγούμενα μαθήματα για να μπορέσετε έτσι να κάνετε μία σύνδεση με αυτά που θα δούμε σήμερα και κυρίως να μην χαθείτε στις θεωρητικές ορολογίες που είχαμε δει. Ως περίπατο σε ένα γράφο είχαμε ορίσει μία ακολουθία με αποκοριφές και ακμές, V συμβολίζουμε τις κορυφές ή e, τις ακμές, που αρχίζει και τελειώνει με κορυφή. Ξεκινούμε από ένα σημείο και τελειώνουμε σε ένα άλλο σημείο έτσι ώστε η ακμή EJ να προσπίπτει στις κορυφές VJ και VJ συνένα. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε αυτόν εδώ τον γράφο. V1, V2, V3, V4 και V5. Ως περίπατο λοιπόν, ορίζουμε την ακολουθία που θα ξεκινήσει από την V1 και θα τελειώσει με κορυφή έτσι ώστε η ακμή EJ να προσπίπτει στις κορυφές VJ και VJ στην 1. Θα ξεκινήσουμε για παράδειγμα από το V1, θα πάμε στο V2, V3, V5 και V1. Αν τώρα έχουμε έναν περίπατο όπου κάθε ακμή θα εμφανιστεί το πολύ μία φορά, όπως αυτός ο περίπατος που είπα προηγουμένως, όπου κάθε ακμή εμφανίζεται μία φορά, είπα V1, V2, V2, V3, V3, V5, V5, V1, τότε αυτός ο περίπατος χαρακτηρίζεται ως ίχνος. Ενώ αν έχω και μία ακμή που εμφανίζεται το πολύ μία φορά και μία κορυφή που εμφανίζεται το πολύ μία φορά, δηλαδή δεν έχω ούτε κορυφές, ούτε ακμές που να εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτός ο περίπατος είναι ένα μονοπάτι. Δεν τέμνεται με τον εαυτό του και δεν περιέχει βρόχους. Αρχή και τέρμα ενός περίπατου, ενός ίχνους και ενός μονοπατιού ορίζω την αρχική κορυφή και την τερματική κορυφή αντίστοιχα. Ενώ ως τερματικές κορυφές, τερματικές κορυφές είναι και η αρχή και το τέρμα. Και αντίστοιχα εσωτερικές κορυφές είναι όλες οι υπόλοιπες κορυφές. Οπότε συνεχίζοντας τώρα αυτά που είδαμε, ως κύκλωμα και ως κύκλο αντίστοιχα, Κύκλωμα χαρακτηρίζω το κλειστό ίχνος, ενώ κύκλο χαρακτηρίζω το κλειστό μονοπάτι. Ίχνος κλειστό σημαίνει κύκλωμα, δηλαδή εμφανίζεται κάθε ακμή το πολύ μία φορά, τις κορυφές δεν με ενδιαφέρει, ενώ κλειστό μονοπάτι θα πρέπει και οι κορυφές και οι ακμές να εμφανίζονται το πολύ μία φορά. Αν η αρχική κορυφή είναι διαφορετική από την κορυφή στο τέρμα, τότε το ίχνος είναι ανοιχτό και αντίστοιχα το μονοπάτι είναι ανοιχτό. Ενώ κλειστό που είπαμε προηγουμένως σημαίνει ότι η αρχική κορυφή και η τελική κορυφή είναι η ίδια. Οπότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι κάθε κύκλος είναι κύκλωμα, ενώ κάθε κύκλωμα δεν είναι απαραίτητα κύκλος. Γιατί, γιατί κάθε κύκλος σημαίνει ότι έχω ε, μία ακμή, εμφανίζεται το πολύ μία φορές, ενώ κάθε κύκλωμα σημαίνει ότι και κάθε ακμή, αλλά και κάθε κορυφή, εμφανίζονται το πολύ μία φορά θα τις συναντήσουμε. Το πολύ μία φορά. Οπότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι τα δέντρα είναι άκυκλοι, συνδεδεμένοι γράφοι, ενώ ένα δάσος είναι ένα γράφος, με δέντρα ως συνιστώσεις. Για να το καταλάβουμε και με ένα παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα γράφο. Κύκλωμα ορίζουμε τον περίπατο που θα ξεκινήσει από την κορυφή V2 ή 5 V4, άρα θα κάνουμε αυτό εδώ, V2 ή 5 V4. Από το V4 ή 3 V3 απο το v3 e2 v2 από το v2 e6 v5 στη συνέχεια v5 e7 v1 και v1 e1 v2 χαρακτηρίζεται ως κύκλωμα γιατί ξεκινάω κλειστό κύκλωμα ξεκινάω με την ίδια κορυφή που θα τελειώσει ο γράφος μου, θα τελειώσει ο περίπατός μου και είναι κύκλωμα γιατί βλέπω ότι κάθε ακμή εμφανίζεται το πολύ μία φορά. Αν δηλαδή εγώ περνούσα και δεύτερη φορά από το V2 ή 5V4, όταν ήρθα σε αυτό το σημείο, τότε δεν θα είχα κύκλωμα. Ενώ αντίστοιχα ως κύκλο,

γιατί κάθε κορυφή και κάθε ακμή εμφανίζεται το πολύ μία φορά και είναι μάλιστα κλειστός κύκλος γιατί ξεκινάω με την ίδια κορυφή που τελειώνω τον περίπατό μου. Αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένα κύκλωμα που θα περνά μία μόνο φορά από όλες τις ακμές ενός γράφου. Αν υπάρχει τέτοιο κύκλωμα, τότε αυτό το κύκλωμα χαρακτηρίζεται ως Euler κύκλωμα. Ενώ αντίστοιχα Euler γράφος είναι αυτός που περιέχει ένα Euler κύκλωμα. Αν δηλαδή έχω ένα κλειστό κύκλωμα, ένα κλειστό ίχνος, δηλαδή κάθε ακμή να εμφανίζεται το πολύ μία φορά, που να περνά από όλες τις ακμές ενός γράφου, τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως γράφος Euler. Αν έχω ανοιχτό ίχνος, δηλαδή κάθε ακμή να εμφανίζεται το πολύ μία φορά, αλλά η αρχική κορυφή δεν είναι η ίδια με την τελική κορυφή, σημαίνει ότι περνάει, και περνάει από όλες τις ακμές, τότε σημαίνει ότι έχουμε ημι-Euler γράφο να δούμε και μερικά παραδείγματα ως Euler γράφω ορίζουμε αυτόν που περιέχει ένα κύκλωμα Euler και ως ήμι Euler γράφω επαναλαμβάνω αυτός, αυτό το ίχνος που είναι ανοιχτό και περνάει από όλες τις ακμές αν δοκιμάσετε δηλαδή θα δείτε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να περάσετε από όλες τις ακμές και να έχετε ένα κλειστό κύκλωμα ενώ σε αυτή την περίπτωση μπορείτε και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να έχετε ανοιχτό ίχνος. Δηλαδή να μην καταλήξετε στην ίδια κορυφή από την οποία ξεκινήσατε. Ως άσκηση μπορείτε να δοκιμάσετε αν οι δύο γράφοι G1 και G2 είναι Euler ή είναι ήμι Euler. Αν είναι δηλαδή δυνατόν να βρεθεί ένα κύκλωμα, ένα κλειστό ίχνος που κάθε ακμή να εμφανίζεται το πολύ μία φορά και να περνά μία μόνο φορά από όλες τις ακμές ενός γράφου. Λοιπόν, ο γρίφος τώρα με τις γέφυρες του Κένιξμπεργκ, ουσιαστικά είχαμε 7 γέφυρες και ήθελαν να διαπιστώσουν οι κάτοικοι της πόλης αν μπορούν να περάσουν και από τις 7 γέφυρες χωρίς να περάσουν δεύτερη φορά από την ίδια γέφυρα. Έτσι λοιπόν προέκυψε και ο γράφος Euler, έτσι προέκυψε και το θεώρημα του Euler, που ουσιαστικά διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί δηλαδή κάποιο να περάσει από όλες τις γέφυρες και να καταλήξει στο ίδιο σημείο, χωρίς να περάσει από κάποια γέφυρα δεύτερη φορά. Ουσιαστικά το θεώρημα είναι ότι ένας συνδεδεμένος απλός γράφος είναι Euler αν και μόνο αν δεν έχει κορυφές περί του βαθμού. Υπενθυμίζω ότι αν έχει κορυφές περί του βαθμού, κορυφές περί του βαθμού σημαίνει πόσες ακμές προσπίπτουν σε αυτή την κορυφή. Πόσες κορυφές εφάπτονται με αυτή την... Πόσες ακμές, συγγνώμη, εφάπτονται με αυτή την κορυφή. Είναι ήμι αν και μόνο αν έχει ακριβώς δύο κορυφές, περί του βαθμού. Αν δεν έχει καθόλου κορυφές περί του βαθμού είναι Euler, αν έχει μόνο ακριβώς δύο κορυφές περί του βαθμού είναι ημι-Euler. Οι συνθήκες αυτές είναι αναγκαίες γιατί προφανώς αν υπάρχει ένα ίχνος Euler τότε ο γράφος πρέπει να είναι συνδεδεμένος και ο αριθμός των κορυφών περί του βαθμού να είναι είτε 0 είτε αν είναι ή e να είναι αντίστοιχα 2. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να περάσει ένα ίχνος από όλες τις ακμές. Από μία τουλάχιστον θα πρέπει να περάσει δύο φορές οπότε δεν θα ήταν Ίχνος. Άρα πώς ελέγχουμε αν ένας γράφος είναι ούλερ ουσιαστικά το πρώτο βήμα είναι να ελέγξουμε αν είναι συνδεδεμένος και το δεύτερο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλες οι κορυφές έχουν άρτιο βαθμό. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό αλγοριθμικά και με τι πολυπλοκότητα. Θέλουμε να έχουμε την ελάχιστη την πολυπλοκότητα. Ένα θεώρημα τώρα που ε, διατύπωσε ο Euler είναι ότι ένας συνδεδεμένος απλός γράφος είναι ο Euler αν και μόνο αν κάθε ακμή ανήκει σε περιτό αριθμό κύκλων. εδώ έχουμε ένα παράδειγμα γράφω και θέλουμε να δούμε σε πόσους κύκλους ανήκει η ακμή UV. Ο πρώτος κύκλος που θα διαπιστώσουμε ότι ανήκει η ακμή UV είναι ο κύκλος UV VX εδώ έχουμε έναν κύκλο, ξεκινούμε από μια κορυφή, καταλήγουμε στην ίδια κορυφή. Κάθε ακμή εμφανίζεται μία φορά. Ένας δεύτερος κύκλος είναι ο UV. V ψι, ψι, χι, χι, γιου. Ένας τρίτος κύκλος είναι ο γιου, βι, βι ψι, αντίστοιχα όπως πριν. το συγγνώμη γι' αυτό. Ψι, χι, Ψ, z z χ χ ένας τέταρτος κύκλος είναι αντίστοιχα ο είναι ο U, v VW, w w ψ ψ και χ και πλέον εντάξει το έχω κάνει εδώ πέρα Δεν ξέρω αν θα βγάλετε άκρη Ένας πέμπτος κύκλος είναι να πάω Από το U στο V Από το V στο W Από το W στο Ψ Από το Ψ στο Χ Και από το Χ στο U Επομένω έχω πέντε Διαφορετικούς κύκλους Το θεώρημά μου τι έλεγε Ότι ένας Συνεδεμένος απλός γράφος G Είναι Euler αν και μόνο αν κάθε ακμή ανήκει σε περιτό αριθμό κύκλων. Επομένως, εδώ μπορούσα να ελέγξω ότι η UV ανήκει σε 5 κύκλους. Το ερώτημα είναι α, τι γίνεται με κάθε ακμή και αυτό το αφήνω σαν άσκηση, δηλαδή να ελέγξετε και τις υπόλοιπες ακμές αυτού του γράφου αλλά και αυτό εδώ το γράφω που σας έχω στην επόμενη διαφάνεια.